Βρισκόμενος στο Κάιρο, το πιο σημαντικό για μένα πέρα από το συνέδριο για τα Ευρωμεσογειακά είναι η συνάντηση μου με τον Πρόεδρο της Βουλής, όπου θα διευθετήσουμε πρώτον τον Σεπτέμβριο μια επίσημη επίσκεψη του στην Κύπρο, μια διμερή συνεργασία, και δεύτερον την τριμερή που έχει αποδεχθεί και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο κ. Βούτσης, η οποία θα οργανωθεί στην Κύπρο και έχουμε συμφωνήσει να είναι γύρω στα τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου. Αυτές οι συναντήσεις σκοπόν έχουν την περαιτέρω συνεργασία Κύπρου-Αιγύπτου, αλλά και την τριμερή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί η περιοχή που ζούμε χρειάζεται τέτοιες συνεργασίες και τέτοιες συμμαχίες, ώστε να ανταποκριθούν στους δύσκολους καιρούς που ζούμε σε αυτήν την περιοχή, αλλά και να αναπτύξουμε τις πολλές προοπτικές που έχουν οι τρεις χώρες. Τα θετικά αποτελέσματα για τους Αιγυπτιώτες Κυπρίους που μένουν εδώ στη χώρα του Νείλου, κύριε Πρόεδρε, ποια θα είναι από αυτήν την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο κοινοβουλίων? Μια αναβάθμιση των σχέσεων, η οποία εγώ επιμένω ότι πρέπει να είναι σε πολύ πρακτικό επίπεδο για να φέρνει αποτελέσματα, θα έχει ως βάση, ως αιχμή του δόρατος, και αυτοί θα ωφεληθούν περισσότερο οι Έλληνες, Κύπροι και Ελλαδίδες, που έχουν σχέση, ρίζες ή είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν με τους Αιγυπτίους.